Η τελετή καθαγιασμού των υδάτων πραγματοποιήθηκε όπως κάθε χρόνο με κατάνοιξη στην παραλία Θεσσαλονίκης την ημέρα των Θεοφανίων από το Μητροπολίτη Άνθιμο. Παρόν στην τελετή καθαγιασμού, ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης Θεόδωρος Καράγλου, ο νέος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης, βουλευτές του νομού και εκπρόσωποι τοπικών και στρατιωτικών αρχών της πόλης. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα της Χριστιανοσύνης, η μέρα των Αγίων Θεοφανίων. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και προσεύχομαι να έχουμε όλη μας τη θεία φώτιση που είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να ακολουθήσουμε το σωστό δρόμο και το συντομότερο δυνατόν, με το μικρότερο κοινωνικό κόστος, να αφήσουμε πίσω μας αυτή την πρωτοφανή οικονομική κρίση, η οποία ταλαιπωρεί τον ελληνικό λαό. Το τσουχτερό κρύο, παρά την ηλιοφάνεια, δεν πτώησε τους πάνω από 20 κολυβητές που βούτυξαν για να πιάσουν τον Ιερό Σταυρό, τιμώντας το θρησκευτικό έθιμο και την παράδοση και εκπληρώνοντας κάποιο τάμα. Τον Σταυρό έπιασε για δεύτερη χρονιά ο 28χρονος υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας Γεώργιος Υψηλάντης. Δεύτερη φορά επίσης που το πιάνω. Για το καλό, για την υγεία, για την πίστη, να πάει καλά η χρονιά. Τα παρατράγουδα ωστόσο δεν έλειψαν, καθώς ανάμεσα στα άτομα που βούτυξαν ήταν και ένας τολμηρός 9χρονος που υπέστη υποθερμία και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.